κοινωνικής σημασίας. Αν ο μάρτυρας αναγνωρίσει οποιοδήποτε πρόσωπο, να καλείται να τον αγγίξει στον ώμο. Αν όμως ο μάρτυρας δεν μπορεί ή δεν θέλει να τον αγγίξει για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα γυναίκα ή παιδί που βιάστηκε ή που έτυχε βάναυσης μεταχείρισης, μπορεί να γίνει δεχτή αναγνώριση με υπόδειξη που πρέπει να είναι ευκρινής. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως έχει παρουσιαστεί σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, έχει γίνει παραπληροφόρηση. Συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, και το τονίζω, δεν έγινε αναγνωριστική παράταξη προσώπων, ούτε ζητήθηκε από τον μάρτυρα να αγγίξει το πρόσωπο, αλλά του ζητήθηκε να τον αναγνωρίσει ή όχι. Από την πρώτη στιγμή που εγέρθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα, ο αρχηγός αστυνομίας έδωσε άμεσα οδηγίες, όπως τάχιστα υποβληθούν εισηγήσεις από το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίηση Ανηλίκων, στη βάση προτύπων που σχετίζονται με το θέμα, με σκοπό την επικαιροποίηση της εν λόγω αστυνομικής διάταξης, τόσο όσον αφορά παιδιά και άλλους ευάλωτους μάρτυρες, όσο και γενικότερα. Το πιο πάνω προσχέδιο διάταξη θα προωθηθεί ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για συζήτηση, μελέτη και οδηγίες. Ουσιαστικά, εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι μεν υπάρχει σχετική αστυνομική διάταξη που αφορά γενικότερα το θέμα της αναγνώρισης, όπως είναι παράταξη και άλλα, και αυτό είναι αποδεκτό. Όμως, όντως, για το συγκεκριμένο ευαίσθητο ζήτημα, σίγουρα χρήζει αλλαγή η σχετική αστυνομική διάταξη, έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το οποίο λέμε η προστασία των παιδιών. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και πάλι με βάση κάποια σχόλια, αν θέλετε, στα μέσα ενημέρωσης, ότι η αστυνομία είναι πλήρως ευαισθητοποιημένη στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και υπενθυμίζεται ότι εδώ και ένα χρόνο, από την 1η του Γενάρη, έχει συσταθεί ειδική ανακριτική ομάδα η οποία διερευνά όλες τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, παγκύπρια, υπάγεται στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας της Οικογένειας και Κακοποίησης Ανηλίκων και δρεύει στο Αρχείο Αστυνομίας. Λοιπόν, πάμε και στη Μόσχα.